Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog network-marketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το τέταρτο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να απαντήσω στην εξής ερώτηση. Τι γίνεται όταν μιλάω με έναν υποψήφιο και μου λέει ότι ψάχνει μια δουλειά με μισθό ή κάτι σταθερό? Τώρα, μερικές φορές όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, οι υποψήφοι ίσως σας πούν ότι θέλουν μια σίγουρη δουλειά ή ένα σταθερό μισθό ή κάτι το οποίο να μην είναι αποκλειστικά με προμήθειες. Αν και φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να βρισκόμαστε σε ύφεση για αυτή την εντήρηση, απλά συνήθως συμβαίνει πιο συχνά κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης. Η βάση αυτής της αντίρρησης όμως είναι ότι φοβούνται να δουλέψουν με προμήθειες. Θα προτιμούσαν να πληρώνονται απλά πηγαίνοντας σε μια δουλειά αντί να πληρώνονται για την παραγωγή τους. Το οποίο σας λέει τι? Ότι έχουν μια τεράστια αντίρρηση που λέγεται «δεν μπορώ να το κάνω». Δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά. Προσωπικά, απεχθάνομαι το μισθό, γιατί με περιορίζει. Οι άνθρωποι που θέλουν ένα μισθό ουσιαστικά παραιτούνται από το δικαίωμά τους να κερδίσουν πολλά χρήματα. Αν κάποιος είναι πραγματικά παραγωγικός, δεν θα ήθελε με τίποτα να παίρνει μισθό. Αυτό που προσπαθούσα να κάνω πάντα με αυτή την αντίρρηση είναι να μιλάω στους υποψηφίους μου για το πού μπορούν να βρουν πραγματικά την ασφάλεια. Η ασφάλεια έρχεται μόνο από την ικανότητα κάποιου να κάνει πράγματα και να πετυχαίνει πράγματα. Δεν υπάρχει ασφάλεια σε μια δουλειά, ούτε καν στην εταιρεία σας στο MLM. Η μόνη ασφάλεια που πραγματικά υπάρχει είναι η ικανότητά σας να μάθετε τα πράγματα που χρειάζεται να μάθετε και να τα κάνετε. Να το επαναλάβω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη ασφάλεια που πραγματικά υπάρχει είναι η ικανότητά σας να μάθετε τα πράγματα που χρειάζεται να μάθετε και να τα κάνετε. Μετά αυτή τη συζήτηση που κάνω μαζί τους, λοιπόν, συνήθως τους μιλάω για την εκπαίδευση που τους παρέχω εγώ και η ομάδα μου και για το πώς θα τους καθοδηγήσω βήμα προς βήμα. Τώρα, αν δεν μπορέσετε όμως να τους κάνετε να ξεπεράσουν αυτή την αντίρρηση, τότε αφήστε τους να φύγουν. Αυτό συνήθως είναι για μένα μία ένδειξη ότι δεν είναι κατάλληλη να είναι στην επιχείρησή μου. Δεν υπάρχει κάτι κακό με το να θέλει κάποιος ένα μισθό, απλά τα άτομα αυτά δεν είναι αυτά που ψάχνω εγώ. Οπότε, αν δεν μπορέσετε να τους βοηθήσετε να ξεπεράσουν αυτήν την αντίρρηση, απλά προχωρήστε παρακάτω. Κάποιος που φοβάται να πληρώνεται μόνο για την παραγωγή του και που νοιάζεται μόνο για το πώς μπορεί να πληρώνεται από μια δουλειά, απλά για το χρόνο που αφιερώνει εκεί, είναι συνήθως κάποιος που δεν έχει το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση να έχει τη δική του επιχείρηση. Ο Jim Rohn έλεγε ότι πληρωνόμαστε για να φέρνουμε αξία στην αγορά. Σίγουρα χρειάζεται χρόνος για να φέρουμε αξία στην αγορά, αλλά δεν πληρωνόμαστε για το χρόνο, αλλά για την αξία. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή συμβουλή. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο YouTube, είτε στο blog μου, network-marketing.gr, και επίσης μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να τους βοηθήσει το συγκεκριμένο βίντεο. Κάντε subscribe στο κανάλι μου στο YouTube, πατώντας στο κόκκινο κουμπί που λέει subscribe, ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω τέτοια βίντεο. Κάντε πράξη τη σημερινή συμβουλή και θα τα πούμε στην κορυφή.